Κύριε Μίχο, πλέον συνεχίζεται στο Ναυπακτιακό από άλλο πόστο, το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Μπορώ να πω, μας ξάφνιασε η απόφαση αυτή. Εντάξει, σας μπορεί να σας ξάφνιασε, αλλά ήταν μια σκέψη η οποία υπήρχε με τη διοίκηση από, το περίοδο, από την περίοδο των διακοπών. Βλέπουμε ότι η ομάδα αγωνιστικά μπορεί να πετύχει το στόχο της. Και η φιλοσοφία της διοίκησης είναι ναι μεν η ομάδα να γίνει ανταγωνιστική όσον αφορά τη φετινή χρονιά για να πετύχει το στόχο και να πάει εκεί που δεσαρμόζει. Από εκεί και πέρα έπρεπε να οργανωθεί και σε άλλα κομμάτια. Κρίναμε ότι έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή κυρίως σε ένα και μόνο λόγο, στο να μπορέσει αυτή η ομάδα να υπάρχει οργάνωση που πρέπει να έχει αυτό το σωματείο, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει διαχρονικά από την καινούργια περίοδο. Νομίζω ότι οι ομάδες οι οποίες θέλουν να έχουν μια πορεία διαχρονική πρέπει να λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αυτό ακριβώς κάναμε, η εισήγηση ήταν δική μου, το θέμα ήταν το να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας προπονητής που να έχει τη φιλοσοφία την οποία διέπει αυτή την ομάδα. Τη βρήκαμε στο πρόσωπο του Λάκη του Παπαχρήστου. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, ένας πολύ καλός προπονητής, με παραστάσεις στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι ήταν και η καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή για να πετύχουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Θέλω επίσης από τη μεριά μου να ευχαριστήσω τόσο τη διοίκηση για τη στήριξη την οποία έδειξε το πρόσωπό μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Και τους ποδοσφαιριστές της ομάδος, οι οποίοι με τη διάθεση, με την σοβαρότητα που τους διέπει, να τους ευχαριστήσω για έναν ακόμα λόγο, το ότι είναι παιδιά τα οποία δεν πληρώνονται στην ομάδα, είναι παιδιά που κάνουν το χόμπι τους, μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και έχουν κάνει αρκετές θυσίες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παιδιά, πολλά παιδιά δουλεύουν, έχουν διάφορα προβλήματα, αλλά τα παραμερίσαν όλα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουν κάνει. Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα τους, τους είπα και τους εξήγησα τους λόγους τους οποίους έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα και έτσι θα φορευτούμε από εδώ και μετά. Περιμένουμε τον Γιώργο Μίχο ακόμα πιο κοντά στην ομάδα. Αυτά λένε οι πληροφορίες και αυτά ακούμε, έτσι. Και από το πόστο του τεχνικού διευθυντή θα στηρίξετε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν η συνεργασία που είχαμε αυτή την ομάδα από τότε που ήμουν ποδοσφαιριστής και αρκετά χρόνια από διάφορα πόστα έχω αποδείξει ότι και τη στηρίζω την ομάδα και την αγαπάω και θα συνεχίσω με περισσότερο ζήλο από εδώ και μετά για να μπορέσει αυτή η ομάδα να ορθοποδήσει, να οργανωθεί για να μπορέσει να φτάσει εκεί που της αξίζει τελικά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους τους οποίους στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και σιγά σιγά αυτή τη στιγμή στην ΑΦΑΟΚΤΟ πνέει ένας άνεμος αισιοδοξίας ότι αυτή η ομάδα τελικά μπορεί να γίνει πάλι μεγάλη και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ήταν επί πολλά χρόνια μια διαφήμιση για την πόλη μας και το ξέρω πάρα πολύ καλά που κάποτε όταν πρωτοπήγαμε σε επαγγελματικό επίπεδο νομίζαν ότι είμαστε το ναύπλιο και ήταν έτσι μια πηγή διαφήμισης για αυτή την πόλη και σιγά σιγά εδραιώθηκε αυτό το πράγμα και έγινε αυτή η ομάδα, αυτή που ξέρουμε όλοι. Έχουμε μεγάλη ευθύνη αυτή την ομάδα να την πάμε μπροστά. Να βάλουμε τις βάσεις, να υπάρχουν οι βάσεις, οι στέρες και οι υγιείς βάσεις, γιατί αυτό είναι που μένει και οι μετέπειτα άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το σωματείο, να βρουν ένα σωματείο νοικοκυρεμένο, να βρουν ένα σωματείο οργανωμένο, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί, γιατί σήμερα είμαστε εμείς,
αύριο μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια υγιής βάση.